1827. Εν ονόματι Κυρίου θέλω ιστορήσω το τέλος του βίου μου, εγώ ο ίδιος. Ο Ιουσούφ Δεβένης Κονιτσιώτης. Αν σου υπό την ιστορία μου μπορεί να ελευθερωθώ. Μπορεί ο Αλλάχ ή ο Θεός ή ο δαίμον που με βαστάει εδώ να με ελευθερώσει. Ένα στοιχείο. Μέσα μου έχω ένα ουρλιαχτό μεγάλο σαν άγριο κύμα που δεν μπορεί να ακουστεί. Ποτέ δεν εκατηγόρησα την τύχη μου ή τον Αλλάχ δια ό,τι κακό απάντησα στο βίο μου. Ό,τι έκαμα απόφαση είχε την τιμή του. Και καλό και κακό το εκουβαλούσα και το εζήγιαζα και στο βάθος μέσα μου ήξευρα όπου θα με βγάλει το καθένα. Όπως και ήξευρα όταν ένιωσα το σχοινί στον λαιμό μου, περασμένο από τον ίδιο τον τύρανο, τον Παπασυνέσιο, ότι δεν είναι τούτο το τέλος. Συκτήρτσα χαίνεμαι. Ενθυμούμε αυτήν την τελευταία ματιά, όπως έπεφτα από το τείχος. Ο χρόνος είχε τότε σπαύσει. Η Αθήνα απλωνόταν εμβρός μου το σούρουπο τούτο του Νοέμβρη. Εκοίταγα τον θολό ορίζοντα και επίγειονούς μου εις την πόλην, εις τον τόπον της νιώτης μου. Μακάρι να έφτανε ο θάνατος δια μένα, όπως με τους άλλους. 18 είμαστε όλοι ομού, οι κρεμασμένοι. Εστολίζαμαν τα τείχη. Κι όμως αυτήν ή την στιγμή δεν εσκιάχτηκα. Την επερίμενα μέρες. Ήξευρα ότι ήμουν ξεγραμμένος από τότες όπου με παρέλαβε ο Συνέσιος. Το δίκιο με στοιχιώνει και με κρατά ακόμη σε εδώ. Ή μάλλον ούτε ετούτο. Το μίσος. Τόσο δυνατό που ξεπερνά τον θάνατον. Βρέ μου το κλειδί να πάυσει το βασανό μου, ότι εγώ δεν μπορώ. Έκαμον προσπάθεια, μα δεν μπορώ.